στον χώρο αυτό που λέμε, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μπει σε μια διαδικασία εσωκομματικής εκλογής, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ αύριο το βράδυ έχει την πολιτική του γραμματεία, αναμένεται να είναι ταραχώδης και το Σάββατο έχει την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Γερουλάνε, καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα σε εσά και καλησπέρα στου τηλεθέτε μα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω χρησιμοποιώντα Καταρχάς, να ζητήσω ένα σχόλιο για την περίπτωση α, του κυρίου Αβγενάκη. Πώ το είδατε αυτό και πώς είδατε και την αντίδραση τη κυβέρνησης του Πρωθυπουργού. Και λίγα έκανα. Και θα εξηγήσω γιατί. Είμαστε μια κοινωνία που τον τελευταίο καιρό παράσχεται από διάφορε μορφέ βία. Ε, Ισο-οικογενειακή βία, βία στα γήπεδα, βία μεταξύ νέων. Όλε αυτέ οι μορφέ είναι ε, αποτελέσματα μια σειρά από κρίσεων που έχει περάσει η ελληνική κοινωνία. Αν αρχίσουμε και οι πολιτικοί να συμπεριφερόμαστε έτσι, τότε δεν υπάρχει κανένα να δώσει το παράδειγμα τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στα πράγματα. Συμμετέχουμε στο να αδυνατήσουν οι αρμοί τη κοινωνία και να νιώσει. Η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνα ότι είναι μόνοι του. Αυτό δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδου συμπεριφορέ πρέπει να έχουν παραδειγματική τιμωρία. Αλλιώ δεν περνάνε τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία. Άρα, λέτε, καλώ έγινε η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, το σημειώνω γιατί συνήθω οι κυβερνήσει δεν προχωρούν σε τέτοια πειθαρχικά ή πολιτικά μέτρα, επειδή το, ζητά, το ζητούν τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Εδώ είχε μια σχετική πρωτοτυπία η απόφαση Μητσοτάκη υπό την έννοια ότι το ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωί, το ζήτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το, ζητήσαμε Νομίζω, και εμείς. το εγώ, ζητήσατε κι εσεί τον κύριο Παπαδάκη το πρωί και τουλάχιστον το, αυτό το, λοιπόν, το εξέφρασα όπω σα λέω τώρα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό προχώρησε στην, στην διαγραφή. Δεν έχει επιλογέ ο κύριο Μητσοτάκη. Αλήθεια είναι αυτό. Και θα σα πω γιατί δεν έχει επιλογέ. Είναι και το πολιτικό momentum, θα πω εγώ τέτοιο. Ο, ο κύριο Μητσοτάκη έχει επιδοθεί σε μία προσπάθεια να πει ότι οι αλαζονικέ συμπεριφορέ στη Νέα Δημοκρατία είναι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα ή μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και θέλει να τις απομονώσει. Η, αυτό που δεν αναγνωρίζει είναι κατά πόσο έχει συμμετάσχει και ο ίδιος σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και θα σας θυμίσω την συζήτηση που έγινε μέσα στη Βουλή για τα Τέμπη. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκη ο ίδιος χρησιμοποίησε φράσεις οι οποίες έδειχναν έναν πρωθυπουργό που σου λέει «Τι μου λέτε εσείς τώρα, εγώ είμαι καβάλα στάλογο». Αυτές τις συμπεριφορές είναι αυτές που βλέπουμε να επαναλαμβάνει η κοινοβουλευτική του ομάδα και το Υπουργικό Συμβούλιο ξανά και ξανά και οδηγούν σε το 41% λέτε. Δηλαδή. Αυτό το 41% ναι. το οποίο επικαλούνται και ε, κατά καιρού έχουν επικαλεστεί ε, είναι, ε, έχει, απορρέει και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, εάν θέλει να αλλάξει συμπεριφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Υπουργικό του Συμβούλιο, πρέπει πρώτα ο ίδιο να δώσει το καλό παράδειγμα και να σταματήσουν αυτού του είδου συμπεριφορέ γενικά. Αυτές, αυτού του είδου συμπεριφορέ οδήγησαν σε αυτό που είδαμε σήμερα. Πάμε στα δικά σα τώρα. Είπε ο Νίκο Ανδρουλάκη πριν από μερικέ ημέρε ότι δεν θέλω πασαρέλα υποψηφίων 7 <Το> υποψήφοι σήμερα και φαίνεται ότι ψήνεται τουλάχιστον μία ακόμα α, υποψηφιότητα της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί αλλά το έχει αφήσει να αιωρείται πιθανώς και ένα δεν είστε πολλοί υποψήφοι για ένα κόμμα του 12-13% μη, μη φοβάστε με κανέναν τρόπο οποιαδήποτε μορφή δημοκρατίας ασκείται Όσο αυτή τη στιγμή βάζουμε κόσμο στη μάχη, όσο αυτό ο κόσμο βγαίνει και μιλάει για τα θέματα τη κοινωνία, όσο έχουμε διαφορετικέ προτάσει πάνω στο τραπέζι, καλό είναι. Εγώ θα σα θυμίσω ότι ο κύριο Βάιντεν κατέβηκε απέναντι 29 συνυποψήφιου, το οποίο ήταν ένα, ένα στηριώδη αριθμό υποψηφίων. Το θυμάται κανεί, Κανεί δεν το θυμάται. Αυτό που θυμούνται είναι τη διαδικασία και ποιο και κέρδισε. Άρα, κοντό ψαλμό, αλληλούια, θα φτάσουμε στον Οκτώβριο. Και εκεί, ε, Λέτε θα, ότι κάποιε από τι υποψηφιότητε αυτέ μπορεί να μην φτάσουν μέχρι τέλο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ προφανώ. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι στο τέλο τη διαδικασία όλοι κρίνουν τον νικητή. Όχι τη διαδικασία. Αφήστε λοιπόν τη διαδικασία να προχωρήσει. Δεν υπάρχουν άλλωστε κάποιοι περιοριστικοί παράγοντε στο ποιο μπορεί και δεν μπορεί να κατέβει για πρόεδρο. Ε, εμένα δεν με ενοχλούν οι πολλέ υποψηφιότητε. Τώρα, εσεί δοκιμάσατε και στην προηγούμενη εσωκομματική εκλογή και κάνατε μια πολύ καλή καταγραφή. Μάλιστα, θα έλεγε κανεί κάτω από μάλλον δυσκολότερε συνθήκε τότε. Για μία σειρά από λόγου. Γιατί ξαναδοκιμάζετε τώρα. Θα σα πω, γιατί, έχουν, γιατί έχει κυλήσει πολύ νερό στα και Καταρχήν, έχω εκλεγεί βουλευτή. Ε, όταν κατέβηκα, κατέβηκα για να παρουσιάσω μία ατζέντα στην οποία έχω μείνει συνεπή από τότε και την οποία ξαναφέρνω στο τραπέζι τώρα με πολύ περισσότερο χρόνο να την ξετυλίξω μπροστά, στις, μπροστά στους ανθρώπους που θα μας κρίνουν. Ε, όπως είπα, εκλέχθηκα βουλευτής. Έφερα θέματα στη Βουλή, τα οποία αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τη δημόσια περιουσία, τις χρεώσεις των τραπεζών, δάνεια όπως είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μία σειρά από θέματα στην οικονομία, τα οποία θεωρώ κομβικά στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση απέναντι ε, στους ε, Έλληνες πολίτες. Στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Η δική μου η πολιτική τοποθέτηση ξεκινάει από το πώς πρέπει να αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας για να αντιμετωπίσουμε διαφορά το οικονομικό. Αυτή λοιπόν η ατζέντα ε, για μένα είναι ε, διαχρονική. Μιλάει για παθογένειε οι οποίε υπάρχουν στην ελληνική πολιτική σκηνή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι με κάποιε ε, πολύ συγκεκριμένε μεταρρυθμίσεις μπορεί να αλλάξει. Άρα, η ατζέντα είναι, είναι ακόμα επίκαιρη. Δεν είναι όμω ατζέντα πασόκ αυτή, σε είναι ατζέντα. ατζέντα Γερουλάνου. Άρα, θέλω να πω το λέω. Κοιτάξτε, Δεν θα κάθε... μπορούσε να την εκπροσωπήσει ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκη σε αυτήν την ατζέντα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο τρόπο με τον οποίο θέτω τα θέματα σε αυτή την ατζέντα που παρουσιάζω είναι ολοκληρωμένο. Είναι ένα όραμα το οποίο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, αλλά οδηγεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση στα πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό, Διότι στην πολιτική θε πάντα έναν γερό κορμό. Γύρω από τον κορμό χτίζει τι προτάσει σου. Αν κάνει τι προτάσει σου χωρί τον κορμό, αν οι προτάσει σου δεν στηρίζουν αυτόν τον κορμό, τότε ο κόσμο δεν ξέρει τι ακριβώ είσαι. Και ε, για δια του λόγου του αληθέ, τα κόμματα έχουν προτάσει, θέσει και όραμα. Τα, τα τρία πρέπει να λειτουργούν μαζί. Αν κοιτάξουμε μόνο στο επίπεδο των προτάσεων, υπάρχουν προτάσει που μπορεί να ε, ψηφίσει και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το Πασό και ένα άλλο ε, κόμμα. Δεν διαφοροποιεί τον εαυτό σου πάνω σε αυτά, αλλά το όραμά σου για την κοινωνία. Για το πώ πιστεύει ότι το όραμά σου αυτό μπορεί να το κάνει πράξη και την ομάδα που θα φτιάξει για να το κάνεις πράξη, αυτό είναι που σε διαφοροποιεί σαν υποψήφιο σε σχέση με τους άλλους. Αυτό που λέτε έχει, νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, και θα ήθελα έτσι να, το, να, 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 σας ρωτήσω με αφορμή αυτό είναι στόχος του Πασόκ να ξαναγίνει κυβέρνηση ή είναι στόχος του όποιου εκλεγεί αρχηγός, πρόεδρος, το Πασόκ να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Μπορείτε εσύ ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά εν προκειμένου με εσά συνομιλώ, εσάς θα ρωτήσω, μπορεί ο Παύλο Γερουλάνο, αν γίνει πρόεδρο, αν εκλεγεί πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να πει ότι εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και πιστεύω ότι θα είμαι ο επόμενο πρωθυπουργό. Είναι μια διαδικασία στην οποία κρίνεσαι ω αρχηγό σε κάθε τη βήμα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει. Τι Σημαίνει αυτό, Σημαίνει, όπω είπα, τι προτάσει να τι μεταφράσει ένα όραμα, στο οποίο ο κόσμο αντιλαμβάνεται που θα είναι η Ελληνίδα και ο Έλληνα σε τρία, σε πέντε, σε δέκα χρόνια από τώρα με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Χτίζει την ομάδα η οποία πείθει ότι αυτά τα οποία έχει να πει θα τα κάνει πράξη. Χτίζει ένα επικοινωνιακό και ένα ε, ε, σύστημα οργάνωση το οποίο θα πάει αυτέ τι προτάσει σε όλη την κοινωνία. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα επανασύνδεσή μα με φορεί και θεσμού, όπω είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνεταιρισμοί, τα επιμελητήρια. Χώροι που έχουμε κρατήσει πολύ, δυνα... ε, πολύ μεγάλε δυνάμει και είμαστε συνδεδεμένοι ε. με την κοινωνία. Αυτά πρέπει να οργανωθούν με έναν τρόπο που να μεταφράζονται σε επαφή του κόμματο με την κοινωνία. Κατόπιν τούτου, το Πασόκ δείχνει ετοιμότητα να πάρει την κυβέρνηση. Εκεί μπαίνει σε μια εκλογική διαδικασία και ο κόσμο κρίνει ποιο είναι αυτό ο οποίο θα, κυβερ... θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη μέρα. Ε, σε όλη τη διαδικασία κρίνεσαι. Γιατί αμφισβητήθηκε η ηγεσία, Ανδρουλάκη, λέει παραδείγματο χάρη ο κύριος Ανδρουλάκη, ότι εγώ το πήρα 8,1% από την αίμνηστη φόφη γεννηματά το Πασόκ και το έφτασα 12,9%. Γιατί δεν θεωρείται επιτυχημένη αυτή η πορεία και αμφισβητείτε και πρέπει να εκλέξετε νέο πρόεδρο. Κύριε Κοντρότσο, από τις προηγούμενες εκλογές μέχρι σήμερα αποχώρησαν από τα δύο μεγάλα κόμματα 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι οι οποίοι ψάχνουν ποιο θα κυβερνήσει τη χώρα. Από αυτού, εμεί εισπράξαμε το 4%. Εισπράξαμε 60.000 ψηφοφόρου. Αυτό δείχνει ότι ενώ ανοίγει, ανοίγει ένα μεγάλο κενό στην πολιτική ζωή του τόπου, γυρνάει ο κόσμο στην πλάτη του στο πολιτικό σύστημα. Εμεί δεν καταφέρουμε να εμπνεύσουμε αυτόν τον κόσμο να έρθει να μα ψηφίσει. Αυτό, ε, ε, γι' αυτό ευθύνονται μια σειρά από λόγοι. Του ανέπτυξα όλου στο πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι μόνο ένα άνθρωπο προφανώ που μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι μαζί. Δημιούργησαν την κατάσταση που είδαμε στις ευρωεκλογέ. Και στι ευρωεκλογέ, αυτό το οποίο επικαλέστηκα εγώ δεν είναι αυτό που είπα εγώ, είναι ότι ο κύριο Αντουλάκη είχε πει ότι η τρίτη θέση είναι μια πολιτική ήττα. Και παρότι αυξήσαμε τα ποσοστά μα, ναι, αυτό είναι μια πει, πραγματικότητα. Άρα και ω εκ τούτου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που την ανέλαβε και πάει σε μια εσωκομματική εκλογή. Απόλυτα. Δικαιούται να είναι αυτό που αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την πολιτική ήττα. Υποψήφιο ξανά. Απολύτω. Και πρέπει να εξηγήσει, <coughs> να καταλάβει τα λάθη που έχει κάνει, αν είναι έτοιμο να κάνει αλλαγέ και να κρυθεί για το αν αυτά τα οποία λέει ε, μπορούν να γίνουν αύριο πράξη όπω οποιοδήποτε άλλο. Αλλά σαφ, σαφέστατα δικαιούται να κατέβει. Σα άκουσα να λέτε, τώρα πιάσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλω να πάμε και στον κύριο Δούκα. Ε, Σα άκουσα να λέτε ότι εγώ είπα ότι Τέσσερα χρόνια θα μείνω στο Δήμο, όταν κατεβήκατε υποψήφιος για το Δήμο ε, Αθηναίων και έμεινα στο Δήμο. Το άκουσα λίγο σαν υπενιγμό για τον κύριο Δούκα, ότι μάλλον θα έπρεπε να κλείσει την τετραετία στο Δήμο πριν διεκδικήσει άλλα πολιτικά αξιώματα και εν προκειμένου την Προεδρία στο Πασόκ. Εγώ αυτό έκρινα ότι πρέπει να κάνω και αυτό το πράγμα έκανα. Και μου έκανε καλό ότι το έκανα, διότι σε συνδέει η, η, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η μία μορφή εξουσίας στην Ελλάδα, η οποία ακόμα κρατάει πολύ γερή σύνδεση με την κοινωνία. Τι εννοώ, δεν είμαστε απόμακροι δήμοι ε, στην Ελλάδα, δεν είμαστε μεγάλοι δήμοι με μεγάλες δομές. Πόσο, και, πόσο συχνά ε, σηκώνει κάποιο ένα τηλέφωνο και αν δεν μπορεί να βρει ανταπόκριση στο, ε, στο, ε, στο πενταψήφιο του, του Δήμου... Πάει στο Δημαρχείο. Ε, πάει στο Δημαρχείο. Ε, έχουμε αυτή τη σχέση με τους δημότες και το ότι αυτή τη σχέση κράτησα εγώ και σαν αρχηγός, σαν αρχηγός αντιπολιτευτικής παράταξης. Άρα μαθαίνει το Δήμο και για μένα ήταν πολύ μεγάλο ε, σχολείο η παρουσία μου εκεί παρότι όπως ξέρετε έχω διατελέσει υπουργό και νωρίτερα. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σχολείο και πρέπει κάποιο να το περάσει. Άρα, άρα θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να παραμείνει στο Δήμο ή να το ρωτήσω αλλιώς. Μπορεί να ταιριάξει, μπορεί να συνδυάσει κανεί τα καθήκοντα, βαριά καθήκοντα, του Δημάρχου τη Πρωτεύουσα, του Δημάρχου τη Αθήνα και του Προέδρου ενό ιστορικού κόμματο, μεγάλου κόμματο που διεκδικεί να γίνει κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ πώ θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα δύο πράγματα μαζί, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα το κρίνει τελικά ο Έλληνα πολίτη, αυτό που θα έρθει ή αυτή που θα έρθει στην κάλπη για να αποφασίσουν τον επόμενο Πρόεδρο του Πασόκ. Ε, δεν θα σας ρωτήσω εάν ε, έχετε στρατηγική δεύτερου γύρου, γιατί προφανώς θέλετε να κερδίσετε αυτή την ισοκομματική εκλογή. Παρόλα αυτά, ε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεστε εσείς, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας, σαν οι τρεις ισχυρότερες από τις υποψηφιότητες που έχουν τουλάχιστον κατεθεί μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι ουσιαστικά εσείς οι τρεις θα δώσετε τη μάχη του πρώτου γύρου για να μπείτε στο δεύτερο. Τη μάχη του πρώτου γύρου θα τη, δώσει, θα τη δώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κοιτάξουν μπροστά και όχι στο πλάι τους. Δεν, μας ενδια... δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι κάνει ο διπλανός μας. Η μάχη που ξεκινάει τώρα δεν οδηγεί απλά στην, στην 6 ή στις 13 Οκτωβρίου. Ε, δεν είμαστε μακριά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα από σήμερα ξεκινάει μια μάχη που πρέπει να οδηγήσει το Πασόκ αύριο να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πάμε συντεταγμένα, πρέπει ο καθένας να αποδείξει την αξία του και πιστεύω ότι με βάση αυτό οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιος ή ποια είναι αυτή που θα ηγηθεί του κόμματος. Άρα ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την ώρα η δουλειά που θα κάνουμε απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσει από τώρα και να πείσουμε τον πολίτη γιατί εμεί μπορούμε να φέρουμε μια διαφορετική πρόταση στο τραπέζι που να είναι εφικτή και που να έχουμε την ομάδα να την υλοποιήσει. Άρα, εάν καταλαβαίνω καλά, αυτό που λέτε είναι ότι εάν εκλεγώ εγώ πρόεδρος, πάω να χτυπήσω τη Νέα Δημοκρατία στι επόμενε εθνικέ εκλογέ για να την κερδίσω και να γίνω κυβέρνηση. Αυτό όμως ξέρετε πολύ καλά ότι Μέχρι τώρα από πλευρά ποσοστών δεν φαίνεται κάτι εύκολο. Λένε κάποιοι άλλοι ότι το Πασόκ, ο νέο πρόεδρο του Πασόκ, πρέπει να είναι αυτό που ουσιαστικά θα βάλει το φυτίλι για μια ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και συνεργασίε με τον ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώ και με άλλου όμορου χώρου, προκειμένου να συγκροτηθεί ένα σχήμα. Που θα μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπετε εσείς. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα διατάσσεται σωστά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Το έζησε αυτό το 2008, που το Πασόκ ήταν περίπου στα ίδια ποσοστά με το ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη του 2008 και το φθινόπωρο του 2009, δηλαδή 16 ουσιαστικά μήνες αργότερα, πήρε την κυβέρνηση με, το μεγαλύτερη, με τη μεγαλύτερη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία από το 1981. Αυτού του είδους οι, οι, οι αλλαγέ στην πολιτική μπορούν να συμβούν όταν το κόμμα που διεκδικεί είναι όριμο και όταν απέναντι έχει μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κυβέρνηση να αποδυναμώνεται και δουλειά μα είναι να χτίσουμε ένα γερό Πασόκ πάνω στο οποίο θα στηριχθεί μια ε, ισχυρή κέντρο αριστερά. Του εκλαμβάνω περίπου ω όχι στι συνεργασίε αυτό, ή κάνω λάθο. Όχι, αυτό που λέω είναι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να ξεκινήσει πάνω σε μια βάση. Όπου τα κόμματα, κατά προτίμηση ισχυρό... και τα δύο, ναι, ναι. θα είναι ισχυρότερα. Εγώ μπορώ να μιλήσω όμω μόνο για το Πασόκ. Mm. Το Πασόκ έχει πράγματα που μπορεί να κάνει καλύτερα για να μπορεί να είναι ο κεντρικό πόλο πάνω στον οποίο θα γίνει Ωραία. οποιαδήποτε συζήτηση. Άρα, άρα λοιπόν, α πούμε υποθετικά, αλλά αυτό σημαίνει. Για Και αναγνωρίζω ότι ο χρόνο που έχουμε μπροστά μα είναι πολύ λίγο. Ναι, ναι, γιατί ο Γιάννη αλλά... Μητσοτάκη, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αποφασίσει. Απολύτω. Αλλά κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα και το ναι. πρώτο βήμα είναι να κάνουμε ένα Πασόκ ισχυρό. Ωραία. Εκλέγεστε εσείς λοιπόν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και χτίζετε αυτό όπως το περιγράψατε πολύ αναλυτικά προηγουμένως. Θα σηκώστε το τηλέφωνο να πείτε κύριε Κασελάκη ή εν πάση περιπτώσει σε οποιονδήποτε άλλο ελάτε να κουβεντιάσουμε μήπως μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας από κοινού γιατί οι δύο είναι καλύτερα και ευκολότερο να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε και τα ποσοστά σα με βάση τι ευρωεκλογέ κοντά είναι πλέον ενώ το άθροισμα. Θα το κάνετε αυτό, ή θα πείτε, όχι, το Πασόκ αυτόνομο μέχρι τέλο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε αρχηγό του Πασόκ οφείλει την άλλη μέρα να συζητάει με το χώρο του με μεγάλη άνεση. Τι δεν πιστεύω όμω ότι είναι επικοδομητικό. Το να συζητάμε για μια μεγάλη κεντροαριστερά χωρί να λύσουμε το πώ θα την κάνουμε δεν είναι επικοδομητικό. Γιατί Διότι αν παρατηρήσετε σήμερα, υπάρχει πολλοί κόσμος που μιλάει για μια ενωμένη και ενιαία κεντροαριστερά. Κανεί όμω δεν λέει πώ. Το πώ, αν δεν λυθεί, θα μπλέξουμε σε μία συζήτηση όπου εσεί και εγώ και όλοι όσοι. Η προγραμματική σύγκληση λένε, α πούμε. Μα και προ... η, η, προ... η, προγρα... η προγραμματική σύγκληση. Η προγραμματική σύγκληση δεν οδηγεί ουσιαστικά στην, σε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάρει την εξουσία. Βεβαίω υπάρχουν θέματα στα προγράμματά μα τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και μακάρι να το κάνουμε. Ε, το έκανα εγώ με τον κύριο Ηλιόπουλο στο Δήμο τη Αθήνα. Ε, ε, το επανέλαβε ο Ζαχαριάδη με τον Δούκα. Το επανέλαβε ο κύριο Ζαχαριάδη με τον κύριο Δούκα. Αυτά είναι πολύ σημαντικ... σημαντικά βήματα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λύση στο γόρδιο δεσμό τη Ενωμένη ΕΕ. Αριστερά. Άρα, μην χάνουμε χρόνο να συζητάμε για σενάρια φαντασία. Αν γίνουν πρακτικά να τα συζητήσουμε, αλλιώ ο κόσμο δεν θα μα συγχωρέσει αν από τώρα μέχρι τι επόμενε εθνικέ εκλογέ δεν μιλήσουμε για τα δικά του τα προβλήματα. Αν δεν μιλήσουμε για την ακρίβεια, αν δεν μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτο, την παιδεία, την υγεία, το πώ διατάσσεται η οικονομία. Και γι' αυτό ακριβώ η ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή έβαλε πάνω στο τραπέζι την πλατφόρμα ο πρώτος μας στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, τις τεράστιε τεράστιες ανισότητες που βιώνει η ελληνική κοινωνία σε εισόδημα, σε πλούτο και σε πρόσβαση στην εξουσία. Τελευταίο σχόλιο. Και δεν θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά αν δεν αποσκεντρώσουμε την εξουσία και πάμε την εξουσία εκεί που λογοδοτεί κοντά στον πολίτη. Είπε ο κ. Κασελάκης ότι αν υπάρξει μοντέλο συνεργασία, ε, δεν νοείται και μάλιστα απευθυνόμενο και προ το κόμμα του και προ τον κύριο Τσίπρα, δεν νοείται παρά ο ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ο ίδιος, να είναι και ο ηγέτη, ο επικεφαλής του όποιου σχήματος απέναντι στη νέα δημοκρατία. Ε, πώς το σχολιάζετε αυτό? Δεν το καταλαβαίνω από καμία μεριά και αν το πιάσω, διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Κατσελάκης έχει δύο μεγάλο ε, 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 μείον αν θέλετε. Το πρώτο είναι η ενότητα στο κόμμα του. Δεν είμαι σίγουρο ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Κασελάκη και πολλά από τα στελέχη νιώθουν ότι ο κ. Κασελάκη μπορεί να ηγηθεί ο ίδιο μια ευρύτερη κεντροαριστερά. Πιστεύω ότι το Πασόκ, ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία τη εκλογής θα βγάλει έναν αρχηγό ή μία αρχηγό, οι οποίοι θα μπορούν να ηγηθούν του Πασόκ. Απέναντι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που, ε, που γίνεται και ενδεχομένω να μιλήσουν με την ευρύτερη κεντροαριστερά. Το, δεύτερο... το δεύτερο μεγάλο έλλειμμα είναι ότι δεν είμαι ακριβώ σίγουρο τι εκπροσωπεί ο κ. Κασελάκη. Και εννοώ πολιτικά, δεν βλέπω μια γραμμή η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλο, να ξεκινάει από ένα όραμα για τη χώρα. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίο λέει: Μην ανισχύτε, εγώ είμαι εδώ, θα τα εγγυηθώ όλα. Εγώ δεν δουλεύει έτσι η, κεντρωμένη, η, 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 η ενωμένη κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά δουλεύει με δημοκρατικέ διαδικασίε, με στελέχη τα οποία φέρνουν Αριστε. τη γνώμη του στο τραπέζι, αναδεικνύονται μέσα από την κομματική διαδικασία και τελικά στελεχώνουν μια ηγετική ομάδα που αύριο μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τελευταίο ερώτημα, πολύ σύντομη απάντηση γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιώργο Παπανδρέου, ένα άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκατε πάρα πολλά χρόνια και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι συνεργαστήκατε και άριστα κιόλα. Και η Αλέξη Τσίπρα είναι δύο πρόσωπα, δύο προσωπικότητε που συνομιλούν πλέον μεταξύ του. Αυτά τα δύο πρόσωπα, στην πορεία του χρόνου και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων για την ενωμένη, όπω είπατε, κεντροαριστερά, μπορούν να παίξουν ρόλο. Δεν θα κρίνω τα πρόσωπα, διότι δεν είναι τα πρόσωπα αυτά τα οποία θα φτιάξουν τελικά την κεντροαριστερά. Ε, τα πρόσωπα μπορούν να βοηθήσουν μια τέτοια ε, προσπάθεια. Αν ο δικό χάρτη για την προσπάθεια εμφανιστεί στο τραπέζι και είναι ρεαλιστικό, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο στο τραπέζι, άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να συζητάμε και να φεύγουμε μακριά από τα προβλήματα που, που βιώνει η ελληνική κοινωνία και τι λύσει που εμεί υποχρεούμαστε να τι δώσουμε. Οτιδήποτε άλλο μα βάζει σε συζητήσει διαδικασιών και οι συζητήσει διαδικασιών δεν απασχολούν κανέναν. Κύριε Γερουλάνη, σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. θέλω να το επαναλάβουμε λίγο πριν την ισοκομματική εκλογή θα είναι χαρά εκεί μου. στα τέλη Σεπτεμβρίου ε, εφόσον συμφωνείτε που θα έχουν πλέον διαμορφωθεί και οι συσχετισμοί και οι ατζέντε θα έχουν ε, παρουσιαστεί ε, εκτενέστερα Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα χαρά. πολύ Εγώ σας ευχαριστώ Λοιπόν φίλες και φίλοι πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό τραπέζι